που ένα όραμα της τοπικής αυτοδιοίκησης που είχε μια ιστορική συνέχεια, που είναι χρέος της πολιτείας στην πολύπαθη και εγκαταλελειμμένη δυτική Εσπερία Θεσσαλονίκη, που λείπουν βασικά πράγματα για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, υλοποιείται. Και είμαι βέβαιος ότι, όπως υπόθηκε και από τον κύριο Υπουργό και από τον κύριο Δήμαρχο, θα συνεχιστεί. Και εσείς με το δικό σας τρόπο της διακονίας, της πληροφόρησης και του ενδιαφέροντος για αυτή την περιοχή που αποτελεί το νεότερο πληθυσμό στατιστικά της χώρας. Καταλάβετε ότι ο Δήμος Κορδελίωβός μου έχει 107 σχολεία, λέω ένα νούμερο για να καταλάβουμε αυτό που είπε ο κύριος Υπουργός για την περιοχή, και 100 ο Δήμος Παύλου Μελά. Το μέλλον είναι στη νεότητα. Εδώ λοιπόν βρίσκεται ο νεότερος πληθυσμός της πόλης και της χώρας. Και σας παρακαλώ να αναδείξετε τα προβλήματα της περιοχής που λειτουργεί ως το δοχείο απορριμμάτων της πόλης, βάζοντας λειτουργίες τέτοιου είδους που υποβιβάζουν την ποιότητα των ανθρώπων. Δείτε το άρθρο μιας καθηγητρίας για το θέμα της πανδημίας για να καταλάβετε πώς η περιοχή οριοθετείται, και μου δίνετε η ευκαιρία μέσα στη χαρά της προσδοκίας για την έναρξη των εργασιών, ευχαριστώντας την πολιτεία διαχρονικά, την περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, την Υπουργό Πολιτισμού, η οποία ανέλαβε επάνω της όλο αυτό το βάρος με τους συνεργάτες της για την υλοποίηση του έργου, να αναδείξετε, και θέλω να το πείτε σας παρακαλώ, η επέκταση του μετρό στα δυτικά. Η επέκταση του μετρό στα δυτικά. Δεν υπάρχει πουθενά σε κανέναν απολύτως σχεδιασμό. Εδώ ζουν οι Ολυμπιονίκες της καθημερινότητας, ζουν οι εργάτες που προσδίδουν στην οικονομία με τον τίμιο υδρότα τους που είναι αγιασμός, και πρέπει επιτέλους η πόλης και η πολιτεία να ασχοληθεί με τη Δυτική Θεσσαλονίκη, και θα ήταν πολύ ευχάριστη είδηση μαζί με αυτό να ακουστεί η επέκταση του μετρό στα δυτικά, για να μπορούν οι άνθρωποι καθημερινά να πηγαίνουν στις εργασίες τους και στις δουλειές τους με αξιοπρέπεια, και να πείτε ότι αυτή η πόλη είναι η μοναδική πόλη ίσως στον κόσμο που δεν έχει αστική συγκοινωνία, και οι άνθρωποι από τα δυτικά ταλαιπωρούνται για να μετακινούνται στις εργασίες τους και μέσα σε συνθήκες πανδημίας. Ενότητα, δουλειά και αγάπη. Σας ευχαριστώ.